8 Μαρτίου σήμερα, γιορτή της γυναίκας. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα, το δικό μου είναι να ευχαριστήσω όλες τις γυναίκες που υπάρχουν και να φτάνουν όλους τους στόχους τους. Όσο κλεισέ για να ακούγεται, η γυναίκα δεν γιορτάζει μία ημέρα, αλλά κάθε μέρα. Στην προσωπική μου ζωή της υποστηρίζω κάθε μέρα και δεν θέλω να τις βλέπω κακοποιημένες, αλλά ευτυχισμένες και προστατευμένες. Σήμερα γιορτάζουν όλες οι γυναίκες. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, ο Όσκαρ Ουάιλντ είπε κάποτε ότι η γυναίκα είναι ένα πλάσμα που δεν οφείλει να κατανοηθεί, αλλά να θαυμαστεί. Για να θαυμάσουμε λοιπόν όλες τις γυναίκες, πρέπει να έχουν θέση και τοποθέτηση, να έχουν γνώμη, παλμό και άποψη. Εγώ αυτό προτρέπω όλες τις γυναίκες να κάνουν, να είναι ηχηρές και ισχυρές. Αγάπησε τη γυναίκα μέσα σου, σε όλες τις εκδοχές και όλες τις μορφές. Μην κρίνεις τον εαυτό σου, ζήσε τη γυναικεία φύση. Σήμερα, τη μέρα της γυναίκας, θα ευχηθώ σε όλες τις γυναίκες χρόνια πολλά. Να το ευχαριστηθείτε και να ζήσετε, να περάσετε όσο πιο όμορφα εσείς και μόνο εσείς ξέρετε και χωρίς εμάς οι άντρες δεν θα κάνανε τίποτα απολύτως. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας και θέλω να πω ότι η γυναίκα είναι το πιο δυνατό πλάσμα που υπάρχει στον πλανήτη. Και άμα ενωθούμε όλες μαζί, μπορούμε να κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Η μέρα της γυναίκας. Ντύσου, στολίσου, βγες έξω και πάρταρε. Ζήστο. Κάθε μέρα πρέπει να το ζεις. Σήμερα είναι η μέρα της γυναίκας. Και όλες οι γυναίκες πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας και να αγαπάμε και τις άλλες γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες, στις γυναίκες που δημιουργούν τη ζωή και την κάνουν πάντα πιο όμορφη. Η κάθε γυναίκα είναι ξεχωριστή, είναι διαφορετική. Εγώ εύχομαι σε όλες μας να συνεχίσουμε να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Χρόνια μας πολλά λοιπόν.